Ένα νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων κοριτσιών αυτή τη φορά εκτελήχθηκε χθες μέρα μεσημέρι στο Ηράκλειο, μια ανάσα από το 3ο γυμνάσιο. Θύμα της επίθεσης από τρεις ανήλικες ήταν μια 15χρονη που χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε μεταξύ τους διένεξη όπως υποστήριξε, βρέθηκε στο στόχαστρο των τριών που ούτε λίγο ούτε πολύ την έριξαν στο δρόμο και με κλωτσιές και μπουνιές της προκάλεσαν τραύματα σχεδόν σε ολόκληρο το σώμα. Παλαιότερα θεωρούσαμε ότι τα κορίτσια χρησιμοποιούν πιο έμεσους τρόπους βίας, πιο συναισθηματικούς. Φαίνεται τώρα ότι έχουν βγει τα κορίτσια μπροστά και ασκούν και βία σωματικής μορφής. Η βία είναι καθολική. Αφορά όλους τους εφήβους, όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν μπορούμε να το ξεχνάμε ούτε στιγμή. Έχουν περάσει τα τελευταία 4 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα. Οι πληροφορίες που έρχονται στο φως σοκάρουν, καθώς περιγράφουν ένα περιστατικό ομής βίας μέσα στη μέση του δρόμου, με τα 3 16χρονα κορίτσια να επιτίθενται στη 15χρονη, την ώρα που σύμφωνα με πληροφορίες κατέγραφαν σε κινητό τηλέφωνο την επίθεση και ταυτόχρονα αποθούσαν όποιον προσπαθούσε να τη σταματήσει. Εμόφυρτη και με τραύματα μεταξύ άλλων σε κεφάλι, χέρια και πόδια, η 15χρονη μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες με ασθενοφόρο στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου και λίγες ώρες μετά την επίθεση, συνοδευόμενη από τον πατέρα της, κατήγγειλε το περιστατικό στο πρώτο αστυνομικό τμήμα. Αστυνομικοί που αναζητούν ακόμη το ένα από τα 3 κορίτσια προχώρησαν στη σύλληψη των άλλων 2 που σήμερα μαζί με τις μητέρες τους που συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος τις άφησε ελεύθερες διατάσσοντας προκαταρκτική έρευνα για τη συμπλήρωση της δικογραφίας και τη διερεύνηση του υλικού που καταγράφηκε στα κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν. Οργανώνουν, αν θέλετε, επιδρομές βίας, γιατί αισθάνονται ότι έτσι απολαμβάνουν μια υπεροχή, ένα αίσθημα εξουσίας, ένα αίσθημα επιβολής, το οποίο είναι ένα συνέστημα που αντιλαμβανόμαστε ότι βλάπτει πάρα πολύ την εφηβική ψυχή και τα προετοιμάζει για να γίνουν αργότερα αρκετά βίαιοι και επιθετικοί ενήλικες. Καταδικάζοντας το βίαιο περιστατικό, τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου εξέφρασαν την πρόθεση στήριξης του παιδιού και της οικογένειάς του, ενώ ζήτησαν από την πολιτεία να λάβει σχετικά μέτρα για την εξάλληψη τέτοιων επιθέσεων. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στη μαθήτρια του σχολείου μας, δηλώνοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον μας, προσφέροντας υπηρεσίες από ειδικό ψυχολόγο στη μαθήτρια και την οικογένειά της, και σε δεύτερο επίπεδο θα διοργανώσουμε ειδικές διαλέξεις σχετικές με την αποτροπή κάθε μορφής βίας. Μπορεί να σταθούμε απέναντι σε μια δυσάρεστη έκπληξη, από καρδιωτική σίγουρα, να δούμε ένα παιδί το οποίο έχει μια συμπεριφορά συνετή και σωστή και οργανωμένη και μέσα στο σχολικό πλαίσιο και ξαφνικά κάνει ένα μπαμ και εκδηλώνει βία, ίσως γιατί βρισκόταν στο ρόλο του θύματος για πολύ καιρό και δεν μιλούσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια από τα κορίτσια που επιτέθηκαν στη 15χρονη έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και έχουν επίσης εμπλακεί και στο παρελθόν σε αντίστοιχο περιστατικό βίας σε βάρος άλλου ανήλικου κοριτσιού. Οι έφηβοι έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια και πρέπει να σταθούμε δίπλα τους. Πρέπει να είμαστε εκεί αρρωγοί, όχι μόνο οι γονείς, αλλά κυρίως η πολιτεία. Υπό το βάρος πάντως των επαναλαμβανόμενων περιστατικών βίας και στο Ηράκλειο μεταξύ ανηλίκων, ολοένα και αυξάνονται οι φωνές για την ανάγκη λήψης μέτρων, όχι απαραίτητα κατασταλτικού χαρακτήρα, και μέσα στα σχολεία που θα αφορούν μαθητές, αλλά και εκτός των σχολείων που θα περιλαμβάνουν συνολικά τις οικογένειες. Να διερευνήσουμε αυτό το φαινόμενο που είναι πολύ σύνθετο, που είναι πολύ παραγωγικό, που είναι σαν τη Λερναία ύδρα. Θα πρέπει δηλαδή το κράτος να μεριμνήσει ώστε η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών μέσα και από τα σχολεία να είναι ουσιαστική και συνεχής και όχι περιστασιακή.